είχε υπηρετήσει μεθοδικά και το Σύλλογο Χίων Σπουδαστών στην Αθήνα και εν πάση περιπτώσει τη δικαιοσύνη, μια δικαιοσύνη η οποία είναι ζητούμενο, αγαπητέ Χρήστο, χρόνια τώρα και από τους αρχαίους η δικαιοσύνη ήταν πρωταρχική, όπως επίσης και από τους, και από τον Ισαΐα. Ο Ισαΐας, ο προφήτης, ήταν εκείνος ο οποίος είπε δικαιοσύνη μάθατε γενικού της επί της γης. Δεν ξέρω όμως κατά πόσον μάθαμε δικαιοσύνη, διότι η δικαιοσύνη έχω την εντύπωση ότι είναι ανάλογα με τι μας συμφέρει και είναι ένα πρόβλημα αυτό βέβαια και κατά πόσον αποδίδεται και η δικαιοσύνη είναι ένα άλλο μεγάλο ερώτημα. Μια και το λες, σαν μια πρώτη παρατήρηση, εγώ θέλω να σου πω ότι ο Ουγκό έλεγε ότι η δικαιοσύνη δεν αρκεί να υπάρχουν δίκαιοι νόμοι, πρέπει να υπάρχουν και δίκαιοι δικαστές. Mm-hmm. Δηλαδή χωρίς δικαστές δεν αρκούν οι νόμοι και το πρόβλημα είναι πόσο δικαστές άξιους και δίκαιους έχει ο κάθε τόπος και κάθε εποχή. Και αδέκαστους. Ακριβώς. Και αδέκαστος. Διότι νομίζω ότι ακριβώς. Εκεί είναι η όλη. Κάποτε είχε ευτελιστεί η δικαιοσύνη με κάτι ακούσματα που βγήκαν στη φόρα κάποιοι. Μα δεν πάβουν και οι δικαστές και οι δικηγόροι να είναι άνθρωποι με τις δικές τους αδυναμίες και με τις δικές τους σκοπιμότητες. Έτσι δεν είναι? Ναι, έτσι είναι. Χωρίς να σημαίνει ότι εγώ σε πρώτο έτσι, άκουσμα θέλω να πω ότι αποτυχίο έχουν περάσει εξαιρετικοί δικαστές. Μουλάς, Παμπούκης, Μπάλας, τι να πρωτοθυμηθώ, Αναστασάκος,